Αίσθηση προκάλεσε ο διάλογος που είχε ο νέος Γενικός Γραμματέας Εσόδων με ιδιοκτήτες ακινήτων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσής τους, όταν εκείνοι διαμαρτυρήθηκαν για την αυξημένη φορολογία στα ακίνητα. Και εγώ, όπως όλοι σας, έχουμε δυσκολίες να ανταποκριθούμε στον φόρο, στους φόρους που υπάρχουν. Ούτε εγώ έχω. Με τον τρόπο αυτό αντέδρασε ο νέος Γενικός Γραμματέας Εσόδων στις διαμαρτυρίες ιδιοκτητών ότι αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τους φόρους κατά τη διάρκεια της Γενικής του Συνέλευσης. Σε πανελλαδική έρευνα που παρουσιάστηκε προέκυψε ότι το 54% των ιδιοκτητών αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους για το σπίτι του, ενώ το 32% δηλώνει ότι μάλλον θα πληρώσει, αλλά δεν είναι σίγουρο τελικά. Δεν πρόκειται για φορολογία. Πρόκειται πια για ληστεία. 53% των ιδιοκτητών δηλώνουν πλήρη αδυναμία να συνεχίσουν να πληρώνουν ετήσια χαράτσια αλλεπάλληλους ΦΑΠ, υπολογισμένους με αξίες που δεν υπάρχουν και με ληστρικούς φορολογικούς δηλεστές. Σύμφωνα με την έρευνα, το 24,3% των ιδιοκτητών δηλώνει μεγάλη μείωση των εισοδημάτων του από τα ακίνητα, το 60,4% αρκετά μεγάλη και το 14,1% λίγο. Δηλαδή το 99% έχει υποστεί μείωση εισοδημάτων. Όσο το κράτος και η κυβέρνηση δεν προσπαθεί να πάρει χρήματα από αυτούς που φοροδιαφεύγουν, θα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Το πρόβλημα είναι όμως ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων πλέον δεν έχουν χρήματα. Την ίδια στιγμή τα ραντεβού με την εφορία των ιδιοκτήτων ακινήτων είναι αλλεπάλληλα τους επόμενους μήνες. 2 έως 3 δόσεις του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ο ΦΑΠ για το 2011 και το 2012, το νέο ενίο τέλος ακινήτων αργότερα μέσα στο χρόνο και φυσικά το τέλος ακίνητης περιουσίας. Σήμερα ο Γενικός Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών έδωσε διευκρινήσεις για την πληρωμή του ΦΑΠ για το 2011 και το 2012, που δεν θα έρθουν τελικά μαζί σε ένα πακέτο και σε 10 δόσεις, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα έλεγα ότι είναι οριστικό αυτό, αλλά το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή που βλέπουμε τα πράγματα είναι να προχωρήσουμε κανονικά με 3 δόσεις το καθένα και το ένα μετά το άλλο, δηλαδή διαδοχικά. Στο νέο ενιαίο τέλος ακινήτων υπάγονται για πρώτη φορά τα αγροτεμάχια αλλά και τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να κληθούν να πληρώσουν σημαντικά ποσά σαν φόρο. Η αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνουν μεσίτες και κατασκευαστές, είναι σε τέλμα. Ο μέσος όρος χρόνου πώλησης ενός ακινήτου στο παρελθόν ήταν γύρω στους 3 με 4 μήνες. Αυτή τη στιγμή είναι 8, 10 ή και πολύ περισσότερο. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων δήλωσε ότι δεν πρόκειται οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν σε δεκαπλασία.